αυτή την περίοδο έχουμε μια ευκαιρία. Πέρα από τα συγκεκριμένα περιστατικά που και αυτά φυσικά πρέπει να διαλευκαθούν, αλλά δεν έχω και την ελπίδα ότι θα τα βρούμε με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον κύριο Σαφιανό και τα άλλα κόμματα. Το κάθε κόμμα θα πει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Είναι αυτό τουλάχιστον μαντάζει και το παρελθόν. Έχουμε τουλάχιστον μια χρυσή ευκαιρία και αυτή είναι η έκκληση, αν θέλετε, και να εξετάσουμε με θεσμικό βάθος, σε βάθος και σε χρονικό βάθος, τη λειτουργία της ΕΕΠ, ποιες μεταβολές διαχρονικές ήταν υπέρ της λειτουργίας της, γιατί πρέπει να είναι και αποτελεσματική, έτσι μην ξεχνάμε ότι έχει ένα ρόλο. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ειδικά η χώρα μας στο γεωστρατηγικό περιβάλλον που λειτουργεί, προφανώς πρέπει να είναι ισχυρή και αποτελεσματική. Όμως πρέπει να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί, αλλά για κάποιους πρέπει να υπάρχουν ενδεχομένως και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα τους πολίτικους. Αυτά πρέπει να συζητηθούν, να δούμε εάν οι κινήσεις προς τις αλλαγές που έγιναν το 2018 πιο πίσω ήταν θετικές ή αρνητικές και να έρθουμε, ελπίζω να ομονοήσουμε σε αυτό το πεδίο, πώς θεσμικά θα μπορεί να υπάρχει αυτή η εποπτεία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και εδώ είναι το ερώτημα. Έχει τη διάθεση ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάει αυτή η Επιτροπή χρονικά πίσω και να εξετάσει τα θεσμικά θέματα εις βάθος και να προτείνει, γιατί όχι, να τα ψηφίσουμε και όλοι μαζί διακομματικά αλλαγές στη θεσμική λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.